Αγαπητές φίλες και φίλοι, ανέβηκα εδώ πάνω για να μοιραστώ μαζί σας την έντονη ανησυχία μου για τις εξελίξεις στη γειτονιά μας. Όλοι μας διαπιστώνουμε ότι το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί, με το σιγοντάρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθούν την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το βασικό θέμα πίσω από την πρεμούρα της διευθέτησης του θέματος του ονόματος των από βορρά γειτόνων μας. Το βασικό ερώτημα είναι, η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ επιδεινώνει ή καλυτερεύει τη θέση της χώρας μας σε αυτή τη διαρκώς αναταραζόμενη ευαίσθητη περιοχή? Λοιπόν, η ιστορία μας διδάσκει ότι μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει το ζώσιμο της χώρας μας από παντού, από τις νατοϊκές βάσεις. Δυστυχώς, αυτό αποδείχτηκε περίτρανα με τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Κύπρος το 1974, Ήμια το 1996. Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε το ΝΑΤΟ για να προστατεύσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ακόμη, αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας, στη Συρία και αλλού, στην Κυκοσλαβία που είπε προηγουμένως η Ελένη, είναι αποδείξεις που δηλώνουν ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη και την ευημερία του τόπου μας. Από την άλλη μεριά, η οικονομική και κοινωνική καταβαράθρωση της χώρας επιβάλλει μια άλλη πολιτική διεξόδου από την κρίση. Είμαστε, σαν κάτοικοι αυτής της χώρας, κυριολεκτικά μάρτυρες του εξευτελισμού και της ταπείνωσης της εθνικής μας περηφάνειας. Από τα πρώτα μνημόνια, η χώρα έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι των δανειστών και των ανατοϊκών, χωρίς τη δυνατότητα παραγωγής μιας φιλολαϊκής πολιτικής. Και δυστυχώς, αυτή η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, χωρίς να μπορούμε να δούμε φως στο τούνελ από την επικρατούσα πολιτική. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που όλο και περισσότεροι το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε στο πετσί μας. Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός ότι πρέπει να συστρατευθεί με εκείνες τις δυνάμεις που επιδιώκουν την απεξάρτηση από τα δεσμά του ΝΑΤΟ. Τώρα ήρθε η ώρα για μάχη και για ζωή. Ζωή μας η ανεξαρτησία της χώρας μας και η απεξάρτησή της από το ΝΑΤΟ και τους δανειστές, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μπορούμε. Ο ελληνικός λαός είναι ικανός να πάρει τις τύχες στα χέρια του. Το έχει αποδείξει πολλές φορές στην ιστορία του. Σε αντίθεση με τα αφεντικά του, που μόνο μειοδοσία έχουν να δείξουν στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Τώρα ήρθε η ώρα για στράτευση σε αυτόν τον αγώνα. Για συνστράτευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και την πραγματική αριστερά. Έξω οι βάσεις και το ΝΑΤΟ. Εμπρός για μια Ελλάδα με το λαό κυρίαρχο και νοικοκύρη στον τόπο του. Yeah.